Με ρεκόρ προσέλευσης Ελλήνων επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, ολοκληρώθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια η παρουσίαση της μεγάλης επενδυτικής ευκαιρίας στην αγορά της Ρωσίας του νέου εμπορικού κέντρου Beach Park. Η πρωτοβουλία για την εξασφάλιση χώρου για τις ελληνικές εταιρείες ανήκει στον Παγκόσμιο Επενδυτικό Όμιλο της Palmyr Group σε συνεργασία με την εξαγωγική εταιρεία Πυθαγόρας ΑΕ και το ρωσόφωνο επαγγελματικό και τουριστικό δίκτυο Discover Greece. Εκ μέρους της κυβέρνησης, την παρουσίαση τίμησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Θανάσης Κορδάς, ο οποίος επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης και η επαναφορά της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς θα προέλθει τόσο από τη μετεξέλιξη της οικονομίας, όσο και από την ενίσχυση της εξωστρέφειας σε νέες αγορές. Πρόκειται για ένα εμπορικό κέντρο 80.000. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπάς, διευθύνων σύμβουλος της Πυθαγόρας ΑΕ, τόνισε την ιδιαίτερη ευκαιρία που κρύβει η συνύπαρξη χοντρεμπορίου και λιανεμπορίου στον ίδιο χώρο, καθώς και τις λοιπές διευκολύνσεις που θα έχουν οι Έλληνες επιχειρηματίες ως προς τα λογιστικά θέματα, τα τελωνία, τις μεταφορές, την ηλεκτρονική προβολή και διαφήμιση στη Μόσχα, καθώς και την καθημερινή διαχείριση των πωλήσεων, εκπαίδευση πολιτών και καθημερινό management. Στα μάτια του Έλληνα εξαγωγέα, η αχανής Ρωσία με τα δυναμικά αναπτυσσόμενα οικονομικά μεγέθη της φαντάζει σαν το Ελντοράντο της Ευρασίας. Ακολουθώντας όμως ένα καλά μελετημένο σχέδιο, οι ελληνικές εταιρείες, ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη τους, κάθε μια μόνη της ή συνεργαζόμενες δύο και τρεις μαζί, μπορούν να επενδύσουν και να δράσουν επιχειρηματικά μέσα στο νέο εμπορικό κέντρο Beach Park, δήλωσε ο κύριος Αλέξανδρος Τσίκουρας, διευθυντής του δικτύου Discover Greece. Μπορούμε να σας οργανώσουμε ώστε 4-5 ή 6 παραγωγή να έχετε ένα κατάστημα και να το έχουμε εμείς ρυθμίσει και για τις πωλήσεις και για τον τρόπο που θα παρουσιάσετε τα προϊόντα σας. Παρόν έδωσε μέσω επιστολής ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος ανέφερε ότι... Από όλη την ψυχή μου χαιρετίζω τους συμμετέχοντες στην παρουσίαση στην Αθήνα του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου. Ιδιαίτερα χαίρομαι για το ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες βγαίνουν με ενθουσιασμό για εξαγωγή ελληνικών προϊόντων στη ρωσική αγορά. Η ρωσική αγορά παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες για τους Έλληνες επιχειρηματίες και είναι στο χέρι σας να προσφέρετε στους Ρώσους τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα, τα οποία σίγουρα θα αγαπήσουν όταν τα γνωρίζουν. Τώρα ο κύριος Γιούρι Γκλοκ θα μας κάνει μια παρουσίαση του εμπορικού κέντρου αυτού. Τον καλωσορίζουμε και τον υποδεχόμαστε. Ο Παλμύρ σας καλωσορίζει στην παρουσίαση του έργου του project με το όνομα Νέο Λουσνική στη Μόσχα. Thank you for your precious time to be here with us together. Σας ευχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο που αφιερώσατε για να είστε εδώ μαζί μας απόψε. There you are, ladies and gentlemen. We have the courage and the power to make decisions to contribute to the economy of your country. Εδώ είστε εσείς, κυρίες και κύριοι, που έχετε το θάρρος και τη δύναμη να συμβάλλετε στην ελληνική οικονομία, στην οικονομία της χώρας. The time of globalization is your entrepreneurial thinking and all your hard work more than ever needed. Στο καιρό της παγκοσμιοποίησης είναι η δική σας επιχειρηματική σκέψη και η εργασία η οποία χρειάζεται, η οποία είναι αναγκαία. To help the economy, to help the people in Greece and to help your own companies to the deserved development and growth. Προκειμένου να βοηθήσετε την Ελλάδα, να βοηθήσετε τις επιχειρήσεις σας, να βοηθήσετε τους Έλληνες και βεβαίως στην ανάπτυξη που τόσο τους αξίζει. Like it was ever before, it depends again on you all, on the people with courage and the power to making the decision. Όπως και άλλοτε εξαρτάται από εσάς, τους ανθρώπους που έχετε κουράγιο και δύναμη και τη δύναμη να λαμβάνετε αποφάσεις. Before I am beginning with the presentation, I would like to say many thanks to our loyal and stable partner, the company Pyfagoras and Mr. Papas and Mr. Singeridis. Πρωτού ξεκινήσω, θα ήθελα να εκφράσω πολλές ευχαριστίες στους σταθερούς και αξιόπιστους συνεργάτες μας της εταιρείας Πυθαγόρας, τον κύριο Παπά και τον κύριο Σιγκερίδη.
also with the cooperation with Mr. Tsikouras from Discovery Greece to make this event today happen. Και επίσης τον κύριο Τσίκουρα της εταιρείας Discovery Greece, που όλοι μαζί βοήθησαν στο να υλοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Some of you know our company already. I would still like to tell you some of our company. Ορισμένοι από εσάς ήδη γνωρίζετε για την εταιρεία μας. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να σας μιλήσω για λίγο για τον όμιλό μας. The Palmi Group is headquartered in Berlin and Moscow. Ο όμιλος Palmir έχει τα κεντρικά του γραφεία στο Βερολίνο και τη Μόσχα. We are a global project management and consulting holding. Είμαστε μια παγκόσμια πολυμετοχική εταιρεία διαχείρισης έργων και συμβουλευτικής. The performance is based on a maximum of customer focus. Η απόδοσή μας στηρίζεται στο μέγιστο, στην εστίαση στον πελάτη. The broad business base of service and efficiency structures. Την ευρεία βάση παροχής υπηρεσιών και υποδομών. Our skills have an important position in our business segments. Και οι ικανότητές μας έχουν πολύ σημαντική θέση στους επιχειρηματικούς τομείς μας. The company's corporate culture is characterized by transparency and credibility. Η επιχειρηματική κουλτούρα, η εταιρική κουλτούρα μας στηρίζεται στην διαφάνεια και την αξιοπιστία. Both internally and externally. Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. We always act in accordance with our business principles and take into part account. Δρούμε πάντα σύμφωνα με τις επιχειρηματικές μας αρχές και πάντα λαμβάνουμε υπόψη μας environmental and social requirements for all decisions and processes. Λαμβάνουμε λοιπόν πάντα υπόψη μας σε κάθε απόφαση περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες για κάθε απόφαση ή διαδικασία. Because long-term success and growth requires sustainable future-oriented economies. Διότι η μακροχρόνια κερδοφορία στηρίζεται σε οικονομίες οι οποίες προσανατολίζονται στο μέλλον και με βιωσιμότητα. The Palmi Group has targeted itself to connect the interests of sellers. Ο όμιλος Palmir στοχεύει στο να συνδέσει τους πολίτες from all Europe από όλη την Ευρώπη with the buyers in Russia biggest trading center Pizza Park. Με τους αγοραστές στη Ρωσία στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο το Pizza Park. Pizza Park Novy Luzhniki is one of our biggest and prestige project. Το Pizza Park, το νέο Λουζνική, είναι από τα πιο μεγαλύτερα και με κύρος έργα μας. I would like now to show you a presentation and to tell you more details about Pizza Park. Θα ήθελα λοιπόν στη συνέχεια να σας δείξω την παρουσίαση και να σας πω περισσότερα πράγματα για το Pizza Park. I hope you can see at these pictures our internet homepage presentation. Είναι λοιπόν η κεντρική μας ιστοσελίδα. You can read after the presentation in our internet homepage in your own language in Greece more about the project. Αργότερα μπορείτε να διαβάσετε την παρουσίαση της εταιρείας μας στην ιστοσελίδα μας και στα ελληνικά. I would like to start with the history of the project. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ιστορία του συγκεκριμένου έργου. So, Luzhniki. I can imagine that some of you know already Luzhniki. Το Λουζνική λοιπόν. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς ήδη γνωρίζετε το Λουζνική. Luzhniki themselves is the Olympic stadium in the central of Moscow. Το ίδιο το Λουζνική είναι το Ολυμπιακό στάδιο στο κέντρο της Μόσχας. In this stadium, 1980 have been the Olympic Games. Σε αυτό το στάδιο το 1980 διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. 1992 the stadium was being in a bad condition and had to be reconstructed. Το 1992, εξαιτίας του ότι βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση, το στάδιο χρειάστηκε να αναγεννηθεί. The responsible director of Luzhniki went to the political decision makers and asked for the reconstruction. Ο υπεύθυνος του Λουζνική πήγε λοιπόν στους πολιτικούς υπευθύνους και ζήτησε αυτή την ανακατασκευή. 1992 has been in Russia the time of the political reforms. Και βεβαίως το 1992 ήταν στη Ρωσία η εποχή της πολιτικής αναμόρφωσης. At this time the markets opened for Russia and the decision makers had another vision for Luzhniki.
Την εποχή εκείνη άνοιξαν οι αγορές για τη Ρωσία και έτσι οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις είχαν ένα άλλο όραμα για το Λουζνική. They established the project Luzhniki Markets. Δημιούργησαν το έργο Αγορές του Λουζνική. They gave the traders the chance, to sell their products to the Russian people. Έδωσαν στους εμπόρους τη δυνατότητα να πουλήσουν τα προϊόντα τους στους Ρώσους πολίτες. Luzhniki, as something new in Russia, became one of the most popular market through whole Russia. Το Λουζνική ως κάτι καινούργιο για τη Ρωσία έγινε μία από τις δημοφιλέστερες αγορές για ολόκληρη τη Ρωσία. More than 100,000 people came daily to this market to shop there and also περισσότεροι από 100,000 άνθρωποι επισκέπτονταν καθημερινά το Λουζνική για να ψωνίσουν και επίσης to organize to this time the wall trading, the Luzhniki directors organized up to 500 bus shuttles from all over Russia to come to the market and to give the chance the retailers to shop the products for their own shops in their own cities. Και επίσης οι υπεύθυνοι του Λουζνική, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στους λιανεμπόρους από τα διάφορα μέρη της Ρωσίας να επισκεφθούν επιτόπου και να αγοράσουν τα προϊόντα τους, οργάνωναν καθημερινά 500 λεωφορεία από όλη τη Ρωσία για τους ανθρώπους που ήθελαν να επισκεφτούν το Λουζνική ως έμποροι. Couple years ago, Russia became one of the candidates to be the player of the football championship 2018. Πριν από δύο χρόνια η Ρωσία έθεσε υποψηφιότητα για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του 2018. This why the decision, the political decision makers started to replace the market to a new place. Γι' αυτό το λόγο αυτοί που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις αποφάσισαν να επανατοποθετήσουν τη συγκεκριμένη αγορά σε ένα άλλο μέρος. So because of 2018 is the football championship at this place. Εξαιτίας λοιπόν του ότι το 2018 στο συγκεκριμένο μέρος θα λάβει χώρα το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, the political decision makers gotta give Luzhniki a new place where can they can follow and give the traders the chance to follow their trading activities, the world traders and retailers. Έλειφθη η απόφαση να δοθεί μια νέα ευκαιρία σε ένα νέο χώρο στους εμπόρους του Λουζνική να έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντα τους. 2011, the project Novy Luzhniki comes up. Το 2011 λοιπόν, το έργο Νέο Λουζνική ξεκίνησε. So, the construction is now ongoing. Η κατασκευή αυτή τη στιγμή συνεχίζεται. It started in 2012. Και ξεκίνησε το 2012. Over 1,000 professional forces and constructors are working daily to finish the construction of the Novy Luzhniki. Καθημερινά πάνω από 1,000 επαγγελματικές δυνάμεις και εργάτες εργάζονται προκειμένου να αποπερατώσουν το έργο που λέγεται Νέο Λουζνική. Here you can see some pictures of the construction. Και εδώ βεβαίως μπορείτε να δείτε ορισμένες εικόνες της κατασκευής. The plant opening for the Novy Luzhniki with the name Pizza Park will be in summer 2030. Το άνοιγμα του νέου κέντρου που λέγεται Νέο Λουζνική και θα έχει τον τίτλο Pizza Park προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2013. On the 1st of July, την 1η Ιουλίου, our customers will get their key. Οι πελάτες μας θα πάρουν το κλειδί τους. To start to start the interior working for their own shops. Για να ξεκινήσουν την εσωτερική εργασία στα δικά τους μαγαζιά και τη διακόσμηση. On the 1st of September, the opening for all of the traders and the visitors will be open. Την 1η Σεπτέμβρη θα ανοίξουν οι πόρτες για όλους τους επισκέπτες και τους εμπόρους. I would like you to tell now a bit more about the place. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω τώρα λίγα περισσότερα για τις εγκαταστάσεις. Novy Luzhniki Pizza Park. Το Νέο Λουζνική Pizza Park is at the south gate of Moscow. Βρίσκεται στην νότια πύλη της Μόσχας. As you can see here the red dot. Είναι η κόκκινη κουκίδα στον πίνακα.
It is at the most, at the biggest and most important ring highway MCAT. Βρίσκεται στην είσοδο και στο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που λέγεται MCAT. About this place have been discussing many other big companies like IKEA or the market chain Ashan. Για τον συγκεκριμένο χώρο συζητούσαν και διεκδικούσαν επίσης άλλες πολύ μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες όπως το IKEA και το Ashan. The political gave Pizza Park Novoluzhniki this place. Οι πολιτικοί έδωσαν το Pizza Park στο Νέο Λουζνική. At this point, all the highways from all South Russia, from the richest cities in Russia, are leading to this point. Αυτό είναι το κομβικό σημείο στο οποίο οδηγούν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι από την Νότια Ρωσία, από τις πλούσιες περιοχές, είναι το σημείο στο οποίο καταλήγουν. For example, from Saratov, Voronezh, Lipetsk, Volgograd, Stavropol and so on, the biggest cities are leading in this point to Moscow. Από αυτές τις μεγαλύτερες πόλεις οι αυτοκινητόδρομοι οδηγούν μέσα από αυτόν τον κόμβο προς τη Μόσχα. Of course, our customers have the to debauch there in different railway, bus and subway stations to go to shop there. Και βεβαίως οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν εκεί με πολλούς τρόπους, με λεωφορεία, τρένα κτλ. Universal Studios. I think everybody know Universal Studios. Νομίζω τα Universal Studios τα γνωρίζετε όλοι. This place get more and more important because direct in front of the Luzhniki will be built the fifth in the world theme park from Universal Studios. Η τοποθεσία λοιπόν γίνεται όλο και πιο σημαντική αν λάβουμε υπόψη μας ότι ακριβώς απέναντι θα χτιστεί το πέμπτο μεγαλύτερο πάρκο θεματικής διασκέδασης στον κόσμο από τα Studio Universal. Like an indoor Disneyland. Είναι σαν μια Disneyland εσωτερικού χώρου. On 700,000 square meters. Σε 700,000 τετραγωνικά μέτρα. With an investment of $2.8 billion. Με ένα ύψος επένδυσης 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. What is also important to know, it is expected to become Russia's most visited place with more than 5 million people per year visitors. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι αναμένεται να γίνει το πιο επισκέψιμο μέρος της Ρωσίας με πάνω από 5 εκατομμύρια επισκέπτες ανά έτος. Direct at the Pizza Park. Direct at the Pizza Park will be also built a collective food market. Επίσης, στο Pizza Park ακριβώς θα χτιστεί και μια συλλογική αγορά τροφίμων. On 7,000 square meters. Πάνω σε 7,000 τετραγωνικά μέτρα. If you want to travel to Pizza Park and you want to spend time there, if you want on short term, middle or long term stay, direct at the Pizza Park is a hotel with more than 500 rooms. Εάν κανείς θέλει να ταξιδέψει και να επισκεφτεί το Pizza Park, μπορεί να κανονίσει τη διαμονή του με βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη σε ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται εκεί με πάνω από 500 δωμάτια. Furthermore, it is now already started to build a big hotel for 800 rooms, which will be finished in beginning of 2013. Επιπροσθέτως, ήδη χτίζεται ένα ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται μόλις 500 μέτρα μακριά, με 800 δωμάτια, και το οποίο προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2014. It's a good solution for a short or middle-term stay. Είναι επίσης μια πολύ καλή λύση για βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη διαμονή. If someone plans for a long-term stay around Pizza Park, are many apartments which you can rent monthly. Και βεβαίως, εάν κάποιος θέλει να μείνει και περισσότερο γύρω από το Pizza Park, υπάρχουν πολλά διαμερίσματα τα οποία μπορεί να νοικιάσει κανείς με το μήνα. Fully furnished 2-3 bedroom apartment are around $300-$600 per month. Πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα από 1 έως 3 δωμάτια με νίκιο από 300-600 δολάρια το μήνα. It is the perfect solution for long term stay. Είναι η τέλεια λύση για διαμονή μακράς διαρκείας.
All right, back to Pizza Park. Πίσω στο Pizza Park, λοιπόν. So, wholesale. Wholesale is a really interesting factor at Pizza Park. Η χονδρική πώληση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του Pizza Park. For the wholesale Pizza Park, the owner of Delushniki and Palmier will let the before constructed ways to work. Για την χονδρική, λοιπόν, οι ιδιοκτήτες του Λουζνική και του Pizza Park έχουν κανονίσει την πάνω από 500 λεωφορεία το διάθεση. They are up to 500 bus shuttles organized from all over Russia, for example, Novorossiysk, Novosibirsk, Saratov, Volgograd, and so on, are organized daily to bring retailers and give him the chance to shop there in the wholesale for their own shops in their cities. Η οργάνωση, η οργανωτική αυτή κίνηση προβλέπει οι χονδρέ μπορεί να μπορούν να έρθουν από όλα τα μέρη της Ρωσίας για να κλείσουν συμφωνίες χονδρικής πώλησης. Daily for the wholesale will daily open from 6 a.m. to 2 p.m. Η χονδρική θα είναι ανοιχτή από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. The retail. Retail in Pizza Park. What makes retail in Pizza Park so interesting? Η ιδανική πώληση, λοιπόν, στο Pizza Park, τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ενδιαφέρουσα? We all know Moscow, and Moscow has over 20 million people population. Όλοι γνωρίζουμε τη Μόσχα και το γεγονός ότι έχει πάνω από 20 εκατομμύρια πληθυσμό. Moscow is one of the most expensive cities. Η Μόσχα είναι μία από τις ακριβότερες πόλεις. With people who has the most strength to buy products. Και με τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη για να αγοράσουν προϊόντα. To stimulate the people to come to our Pizza Park. Για να προκαλέσουμε τους ανθρώπους να τους διηγήνουμε να επισκεφτούν το Pizza Park. In Pizza Park will be built the biggest aquarium from Russia. Θα χτιστεί στο Pizza Park το μεγαλύτερο ερυδρείο, το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο με aquarium. Το μεγαλύτερο aquarium σε όλη τη Ρωσία. The aquarium will go from the first floor up to the fourth floor and go back down like a tunnel. It will go on the third floor like in a tunnel. Το ενηδρίο θα ξεκινάει από το ισόγειο και θα φτάνει μέχρι τον τρίτο όροφο και θα είναι δομημένο σαν τούνελ. This aquarium is planned. The project managers of this aquarium are awaiting more than 6 to 8,000 visitors daily. Οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του συγκεκριμένου ενηδρίου περιμένουν από 6 to 8,000 επισκέπτες ημερησίως. What is also good to know, when the people are going out of the aquarium, they have to go through the Europark. Αυτό το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι οι άνθρωποι καθώς εξέρχονται από το ενηδρίο χρειάζεται να περάσουν οπωσδήποτε μέσα από το Ευρωπαϊκό Πάρκο. Further, there is a great cinema with more than 6 halls. Επίσης υπάρχει ένα υπέροχο σινεμά με περισσότερες από 6 αίθουσες. An entertainment center for children. Και ένα κέντρο για τα παιδιά. More than 7 food restaurants. Περισσότερα από 7 εστιατόρια. Also really fine restaurants. Επίσης πολύ καλά εστιατόρια. Two of the restaurants will be Greek restaurants. Δύο από τα εστιατόρια αυτά θα είναι ελληνικά. We have here one of the restaurant leader, Mr. Plidis Tsaklidis. Έχουμε λοιπόν εδώ και έναν από τους ιδιοκτήτες των εστιατορίων αυτών, τον κύριο Plidis. Where is he sitting? Δεν έχω δει που κάθεται. Okay. Mr. Plidis. Ο κύριος Plidis, παρακαλώ να σηκωθεί. Να το συγχαρούμε για την απόφασή του να πάρει το πρώτο δυτικό εστιατόριο στο Pizza Park. Είναι ποντιακής καταγωγής, είχε μεγάλο ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία και τώρα το κλείσε και θέλει να πάρει στο Pizza Park. Εκεί θα τρώμε. Mr. Ευκλήτης Τσακλίδης is at our a well-known restaurant director. Ο κ. Ευκλήτης Τσακλίδης είναι ένας πολύ γνωστός διευθυντής εστιατορίου. I think this can be a good place where your customers in Pizza Park will eat Greek food and sign their contracts.
Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ καλό μέρος στο οποίο οι πελάτες σας στο Pizza Park μπορούν να φάνε καλό ελληνικό φαγητό και να υπογραφούν συμβόλαια. What we offer. Τι προσφέρουμε. Our Palmier is the official and exclusive partner for all Europe. Η Palmier είναι ο επίσημος και αποκλειστικός συνεργάτης για όλη την Ευρώπη. Around 18 months ago, πριν από 18 μήνες περίπου, the idea developed, αναπτύχθηκε η ιδέα, to bring Europe and Russia closer. Να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στη Ρωσία. The main idea is to make it easier and to make it more open the market also for the European companies and also for the Russian buyers. Η ιδέα είναι να ανοίξουμε την αγορά και να φέρουμε πιο κοντά τόσο τους Ρώσους αγοραστές όσο και τους Ευρωπαίους πολίτες. In our now 12 years experience to work with European and Russian market. Μετά από 12 χρόνια εμπειρίας όπου έχουμε εργαστεί στην ευρωπαϊκή και τη ρωσική αγορά, we worked on all possible questions. Δουλέψαμε πάνω σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις. To answer them right, so we can help all our customers a safe expansion to Russia. Προκειμένου να τις απαντήσουμε ορθά και να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας να κάνουν μια ασφαλή εξάπλωση στη Ρωσία. For the beginning, we offer a rental of a presentation and sales space in Pizza Park. Για αρχή προσφέρουμε ενοικίαση χώρου παρουσίασης και πώλησης στο Pizza Park. On the second floor, you will see the Europe Park in Pizza Park. Στο δεύτερο όροφο βλέπετε το Ευρωπαϊκό Πάρκο στο χώρο του Pizza Park. It is divided in countries, as you see. Όπως βλέπετε είναι χωρισμένος σε χώρες. And each country has the possibility to create their own place there and to offer their products on the Russian market. Και κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εκεί το δικό της χώρο, να τον διαμορφώσει και να προσφέρει τα προϊόντα της στη ρωσική αγορά. Direct at the Europe Park, you will see the exhibition ground. Ακριβώς μετά το Ευρωπαϊκό Πάρκο υπάρχει ο εκθεσιακός χώρος. A bit more to the Europe Park. Και λίγα περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πάρκο. Συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Όταν λέμε δεύτερο όροφο στη Ρωσία, εννοούμε πρώτο στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι στο πρώτο όροφο. Ναι. So, each customer has the possibility to rent a pavilion. Κάθε πελάτης λοιπόν έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει ένα κιόσκο, ένα περίπτερο. A pavilion has 18 square meters retail place. Ένα κιόσκι λοιπόν έχει 18 τετραγωνικά μέτρα χώρο λιανικής πώλησης. And 18 square meters warehouse space. Και 18 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικό χώρο. The wall between the warehouse space and the sales space. Ο τείχος ανάμεσα στον χώρο της λιανικής πώλησης και τον αποθηκευτικό χώρο is movable. Μετακινείται. If you have small products like, let's say, cosmetic or jewelry, εάν έχετε μικρά προϊόντα, αν πούμε για παράδειγμα καλλιτικά ή κοσμήματα, maybe you don't need a warehouse there upstairs, so you can use 36 square meters sales space. Ίσως να μην χρειάζεστε αποθήκη, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 36 τετραγωνικά μέτρα χώρου για λιανική πώληση. If someone is coming from the shoes and clothes, for example, εάν κάποιος έχει παπούτσια ή ρούχα για παράδειγμα, he can make himself their upstairs, for example, 12 square meters warehouse space. Μπορεί να διαμορφώσει τον αποθηκευτικό χώρο στα 12 τετραγωνικά μέτρα για παράδειγμα. And the rest retail space. Και το όλο το υπόλοιπο να είναι χώρος για λιανική πώληση. Here I will show like it will be looking inside. Εδώ θα σας δείξω πώς θα είναι το εσωτερικό. Some of our clients already worked out a shop like it will be looking. Ήδη μερικοί από τους πελάτες μας έχουν συγκεκριμενοποιήσει το πώς θέλουν να είναι το κατάστημά τους. One of our partners, the company Trochen from France. Ένας από τους συνεργάτες μας, η εταιρεία Trochen στο Παρίσι, has made this design for their pavilion. Έχει κάνει αυτό το σχέδιο για το κιόσκι τους.
For the designs of the pavilions, I will like to tell you later more. Now back to the trade fair again. Και πάλι πίσω στον εκθεσιακό χώρο. And this place, on more than 12,500 square meters, σε αυτό το χώρο περισσότερα από 12,500 τετραγωνικά μέτρα, will be weekly a new trade fair to different branch teams. Θα υπάρχει εβδομαδιαίως μια νέα έκθεση σε διάφορους τομείς της αγοράς. This is the possibility for you. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα to represent all your production, να εκπροσωπηθεί όλη η παραγωγή σας, and make events on this place. Και να πάρει όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο χώρος αυτός. After the reservation process, μετά τη διαδικασία των κρατήσεων, in August, τον Αύγουστο, we will start the scheduling and the planning of the trade fairs and the representation days for your products. Θα ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των εκθεσιακών ημερών για εσάς και για τα προϊόντα σας. To bring will be invited the businessmen from all over the country to take part on this trade fair. Για κάθε λοιπόν θέμα εκθεσιακό θα προσκαλούνται από όλη τη Ρωσία να λάβουν μέρος οι αντίστοιχοι εμπόροι. Some of our recent clients, ορισμένοι από τους συνεργάτες και πελάτες μας, organize at the trade fair as well some conferences and some seminars for their employees or their clients. Οργανώνουν στον ίδιο χώρο συνέδρια ή εκπαιδευτικές συναντήσεις για τους υπαλλήλους τους ή τους πελάτες τους. So you will have this chance again as well. Θα έχετε βεβαίως και πάλι αυτή την ευκαιρία δηλαδή. The Palmy Group offers as well warehouse spaces close to the pizza park. Ο όμιλος Palmier προσφέρει επίσης αποθηκευτικούς χώρους κοντά στο Pizza Park. You can reach the Pizza Park with highway and you can reach the Pizza Park with railway. Μπορεί κανείς να φτάσει στο Pizza Park είτε από τον αυτοκινητόδρομο είτε σιδηροδρομικά. The situation with the logistic and warehouse spaces is following in Russia. Η κατάσταση των αποθηκευτικών χώρων και των logistics είναι στην Ρωσία ως εξής. From January this year, all cargo, the big cargos, cargo, I'm missing the word, all the trucks has been are more allowed to drive to Moscow, into Moscow, central Moscow. Από φέτος τον Ιανουάριο, όλη η κίνηση των φορτηγών απαγορεύεται να περνάει μέσα από τη Μόσχα. So the warehouses and the trade houses will be pushed out of Moscow in the ring of the MCAT. Οπότε όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι θα εξωθηθούν έξω από τη Μόσχα. The closer to Moscow, the more expensive the warehouse. Διότι όσο πιο κοντά στη Μόσχα είναι η αποθήκη, τόσο ακριβότερη θα είναι. So we advise and we offer the warehouses like 10 to 20 kilometers south of the Pizza Park. Συμβουλεύουμε λοιπόν για αποθηκευτικούς χώρους και επίσης προσφέρουμε αποθηκευτικούς χώρους 10 έως 20 χιλιόμετρα απόσταση από το Pizza Park. After the reservation, μετά την κράτηση, you can step in contact with our partner. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον συνεργάτη μας. Tell him your individual ideas for the interior. Να του πείτε τις ατομικές σας ιδέες και προτιμήσεις για το εσωτερικό. And he will make you first of all the 3D. Πρώτα απ' όλα θα σας κάνει μια τρισδιάστατη απεικόνηση. And after this, you can decide by yourself if you want to start to make the interior management by him, to furniture. Και μετά μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα αναθέσετε τη μείωση χώρου σε αυτόν. This belongs to the service to make you an offer for the interior of your pavilion. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την διαχείριση του εσωτερικού χώρου του περιπτέρου σας. If you get the keys on the 1st of July, εάν λοιπόν πάρετε τα κλειδιά την 1η Ιουλίου, you get 2 months for the interior till the opening. Έχετε 2 μήνες για τον εσωτερικό χώρο, για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου μέχρι τα εγκαίνια, μέχρι το άνοιγμα. Okay. The Palmy Group offers also all-inclusive packages of service and support. Ο Όμιλος Palmier προσφέρει επίσης ένα πακέτο το οποίο τα συμπεριλαμβάνει όλα στις υπηρεσίες και στην υποστήριξη. In this service,
You get all the possible questions answered and supported to make your expansion to Russia successful. Ως μέρος αυτής της υπηρεσίας, απαντώνται όλες σας οι ερωτήσεις και οποιασδήποτε απορίες έχετε, προκειμένου να γίνει ασφαλής η εξάπλωσή σας στη Ρωσία. I will tell you again, our main interest and our main focus is to support you to the successful expansion. Θα σας πω και πάλι, θα επαναλάβω ότι ο κύριος στόχος μας είναι να σας υποστηρίξουμε σε αυτή την εξάπλωση. For example, we need to begin with the foundation of a company. Για παράδειγμα, χρειάζεται να ξεκινήσουμε με την ίδρυση μιας εταιρείας. All to handle all the information and the paperwork, we do it for you quick and exactly. Διαχειριζόμαστε για σας όλες τις πληροφορίες και τη γραφειοκρατία και το κάνουμε με ταχύτητα και ακρίβεια. Also, like with the logistics. Το ίδιο επίσης κάνουμε και με τα logistics. We are working many years with big logistic partners from Europe and Russia. Συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλους συνεργάτες μας στον χώρο των logistics, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Ρωσία. We drive our cargos reliable and punctually to the place of pizza park. Και βεβαίως, κάθε φορτίο μας φτάνει με αξιοπιστία και ασφάλεια στον χώρο του pizza park. In cooperation with them, we can offer your logistics for good prices. Σε συνεργασία μαζί τους μπορούμε να σας προσφέρουμε logistics σε καλές τιμές. And make for you also the whole paperwork. Και βεβαίως να αναλάβουμε για λογαριασμό σας όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα. The next step for Russia will be the customs services. Το επόμενο βήμα για τη Ρωσία θα είναι οι υπηρεσίες των τελωνίων. We support you in the whole customs clearance. Σας υποστηρίζουμε σε όλη τη διαδικασία του εκτελονισμού, in Greece and in Moscow, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία. So that your products will be custom cleared exactly and quick. Ώστε τα προϊόντα σας να εκτελονιστούν με ταχύτητα και ακρίβεια. Further, some of your products must be registered. Επίσης, κάποια από τα προϊόντα σας θα χρειαστεί να δηλωθούν. After the reservation, μετά την κράτηση, we check all your products and tell you which product has to be registered and which product needs which license. Μετά λοιπόν την κράτηση, ελέγχουμε όλα σας τα προϊόντα και σας λέμε ποιο προϊόν χρειάζεται να δηλωθεί και ποια από αυτά με ποια συγκεκριμένη άδεια. And of course, we take over all the paperwork and registrate and license your product quick and exactly. Και βεβαίως αναλαμβάνουμε όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα και δηλώνουμε το προϊόν σας με ταχύτητα και ακρίβεια. Some of you maybe like to repack your products. Ορισμένοι από εσάς ίσως θέλετε να επανασυσκευάσετε τα προϊόντα σας. We can organize you this as well. Μπορούμε και αυτό να το οργανώσουμε για λογαριασμό σας. Of course, we look at the pizza park and in Russia for your safety. Και φυσικά φροντίζουμε το pizza park και την ασφάλειά του και τη δική σας ασφάλεια. For your safety will be looked in a high European standard. Και αυτό θα γίνει σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά στάνταρτ. And for your products. Και το ίδιο για τα προϊόντα σας. Outsourcing of your administration. Επίσης θέματα διοικητικά. For the beginning on a new market. Για το ξεκίνημα σε μια νέα αγορά. We offer you to take over. Σας προσφέρουμε να αναλάβουμε όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Including billing, collecting, χρεώσεις, πιστώσεις. And also we give you law advices from our lawyer will give you different law advices. Και επίσης οι δικηγόροι μας, οι νομικοί μας σύμβουλοι σας παρέχουν νομικές συμβουλές. With Pizza Park are working many known marketing and sales companies. Με το Pizza Park συνεργάζονται πάρα πολλές γνωστές εταιρείες marketing και συμβουλευτικής. We will advise you, we will talk to you and make your individual marketing and sales strategy for the regional and national market. Θα σας μιλήσουμε, θα σας συμβουλέψουμε και θα δημιουργήσουμε για σας, μαζί σας, την εξατομικευμένη στρατηγική σας για το marketing τόσο στην εγγύης περιοχή όσο και στην ευρύτερη. So, to make a
effective marketing, you can do it individually or you can do it with a group. For example, the whole Greek community in Pizza Park make advertisement through Russia, through Moscow and so on. Για να γίνει λοιπόν αποτελεσματική διαφήμιση, μπορεί αυτή είναι ατομικά είτε και ομαδικά. Για παράδειγμα, μπορεί όλη η ελληνική κοινότητα στο Pizza Park να κάνει μαζική διαφήμιση. What is also interesting to know, the Pizza Park will have Russia's biggest TV on their building. Επίσης, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς είναι ότι το Pizza Park θα έχει στο κτίριό του, στις εγκαταστάσεις του, τη μεγαλύτερη τηλεόραση στη Ρωσία. The TV will be 18.5 meter by 36 meter. Η τηλεόραση αυτή θα είναι 18,5 επί 36 μέτρα. There will be two of them. Και θα είναι δύο. And they will be looking on the MCAT. Αυτές θα βλέπουν προς τον αυτοκινητόδρομο MCAT. Where around half a million people will drive through daily. Από τον οποίο διέρχονται μισό εκατομμύριο άνθρωποι ημερησίως. So, to make marketing in Moscow and Russia, there are a lot of possibilities and also the channels what you already know. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι στην Μόσχα και στη Ρωσία υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κανείς διαφήμιση και αυτό είναι ένα κανάλι που είναι καλό να γνωρίζετε ότι υπάρχει. Of course, we can carry as well for the visa. Επίσης, φροντίζουμε και για τη βίζα. That you have a long-term stay for 12 months. Η οποία μπορεί να είναι σε περίπτωση μακροχρόνιας διαμονής μέχρι και 12 μήνες. To visit your shop and your business in Moscow. Για να επισκεφτείτε το μαγαζί σας και την επιχείρησή σας στην Ρωσία. All the legal advices. Όλες οι νομικές συμβουλές. But are given by our specialized lawyers and analysts on the place in Moscow. Δίδονται από τους εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους και αναλυτές μας στη Ρωσία, στη Μόσχα. With a cooperation with Pythagoras, με την συνεργασία του Πυθαγόρα, it will be supported from here in Greek, θα υπάρχει υποστήριξη ξεκινώντας από εδώ στην Ελλάδα, to enable a perfect communication from the questions which we started from here to Greek to Moscow. Για να υπάρχει πλήρης υποστήριξη όλων των ερωτήσεων και της συνεργασίας μέχρι τη Ρωσία. So, we created a pioneer service point in Europark. Δημιουργήσαμε επίσης στο Ευρωπαϊκό Πάρκο ένα σημείο εξυπηρέτησης της Παλμύρα. So, the Europark, αυτό λοιπόν είναι το Ευρωπαϊκό Πάρκο. Palmyre has here 12 pavilions. Η Παλμύρα έχει στο συγκεκριμένο σημείο 12 περίπτερα. Where we will work over 20 people, όπου θα εργάζονται οι 20 άνθρωποι μας, to care about your questions, to care about your matters. Για να φροντίσουν όλες τις ερωτήσεις και όλα σας τα θέματα. From the wall support, από την υποστήριξη των τοίχων, to details, μέχρι κάθε λεπτομέρεια. And small things, μικρά πράγματα, like you want to book a hotel, you want to pick up service from the airport, you want to rent a car, and so on, for all details will be carried from the Palmyre service point in Europark. Για όλες τις λεπτομέρειες, όπως αν θέλετε να νοικιάσετε, να κάνετε κράτηση σε κάποιο ξενοδοχείο, να κανονίσετε να σας πάρουν από το αεροδρόμιο, και κάθε λεπτομέρεια αυτή θα μεριμνάτε από το κέντρο μας, από το σημείο εξυπηρέτησης της Παλμύρ μέσα στο Ευρωπαϊκό Πάρκο. Also, a small service point will be at the entry. Επίσης, ένα μικρό σημείο εξυπηρέτησης θα υπάρχει στην είσοδο. With 3 to 5 beautiful ladies. Με 3 έως 5 όμορφες κυρίες. Who will advise the customer who are visiting this place? Οι οποίες θα συμβουλεύουν και θα καθοδηγούν τους πελάτες που θα επισκέπτονται αυτό το μέρος. Who are visiting Europe Park? Που θα επισκέπτονται το Ευρωπαϊκό Πάρκο. What is also really interesting for the Russian market to know? Αυτό που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζετε για την ρωσική αγορά. The Russian market's internet sales is growing 15% per year. Είναι ότι η αγορά διαδικτυακών πωλήσεων της Ρωσίας αναπτύσσεται κατά 15% το χρόνο. So if you like, we can offer you our own internet shop in Russia. Εάν θέλετε λοιπόν, μπορούμε να σας προσφέρουμε και το δικό σας διαδικτυακό κατάστημα στη Ρωσία. And support you in the other organizational questions. Και βεβαίως να σας υποστηρίξουμε και σε όλες τις άλλες οργανωσιακές ερωτήσεις. What is as well important is the human resource management.
Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. The human resource management will be organized there with different big human resource agencies. Η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων θα οργανωθεί εκεί, στη Ρωσία, με διάφορες πολύ μεγάλες εταιρείες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. In cooperation with the company Pythagoras, και βεβαίως σε συνεργασία με την εταιρεία Πυθαγόρας, we will find you the perfect candidates for the sales in your pavilions. Θα σας βρούμε τους τέλειους υποψήφιους για τις πωλήσεις στο δικό σας περίπτερο. There is a program in Greece, in which we'll be writing at the moment, to support the companies who making the expansion to new markets. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υποστήριξης των εταιριών που κάνουν εξάπλωση σε νέες αγορές. We have here some consultants who are specified in this matter. Έχουμε εδώ συμβούλους που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο ζήτημα. And can give you some advices. Και μπορούν να σας συμβουλέψουν. You have in this project an all-around support with the reliable and stable partner, the company Pythagoras. Υπάρχει εκτός από την Παμίρ μια ολική υποστήριξη στην Ελλάδα από έναν αξιόπιστο και σταθερό συνεργάτη, την εταιρεία Πυθαγόρας. We by ourselves, specialists and analysts, can tell you that the retail prices in Moscow are 2.5 to 5 times higher than the cities, for example, in Greece. Εμείς ήδη μπορούμε να σας πούμε ως αναλυτές ότι οι τιμές λιανικής στη Ρωσία, ιδίως στη Μόσχα, είναι από 2,5 έως 5 φορές υψηλότερες από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. If something costs here 100 euro in the retail, in Moscow it will be 250 to 500 euro. Εάν κάτι εδώ στην λιανική στοιχίζει 100 ευρώ, τότε στη Μόσχα, στη Ρωσία, στοιχίζει από 250 μέχρι 500 ευρώ. I would like to have something to draw. Θα ήθελα να έχω κάτι για να ζωγραφίσω. Why your company will become, will get higher profits. Για ποιο λόγο η εταιρεία σας θα αποκτήσει υψηλότερα κέρδη. For example, today you selling your products, example figures, you selling your products to an export company at 15%. Για παράδειγμα, σήμερα πωλείτε τα προϊόντα σας σε μια εταιρεία εξαγωγών με κέρδος 15%. The export company sells it to the import company, makes his 30%. Η εταιρεία εξαγωγών το πωλεί σε μια εταιρεία εισαγωγών στην αντίστοιχη χώρα με κέρδος 30%. The import company sells it to big world traders and makes her 35%. Στη συνέχεια η εταιρεία εισαγωγών το πωλεί σε μεγάλους χονδρέμπορους και βγάζει και εκείνη το ποσοστό της. The world traders sell it to smaller world traders and make there as well 20-30%. Βεβαίως, οι μεγάλοι χονδρέμποροι το πωλούν σε μικρότερους χονδρέμπορους και βγάζουν και εκείνοι 20 με 30%. They sell it in the city to the shops, to the retailers and make their 30%. Αυτοί το πωλούν στη συνέχεια στις πόλεις, στους λιανοπολιτές, βγάζοντας και εκείνοι 30%. And they sell it to the end customers with 200-300% at least. Και βεβαίως, στη συνέχεια εκείνοι το πωλούν στον της λιανικής με ένα κέρδος 200-300%. Today, being a part in Pizza Bar, you have the opportunity to sell direct to world traders. Σήμερα λοιπόν, αν γίνετε μέλος του Pizza Bar, έχετε τη δυνατότητα να πωλήσετε απευθείας σε χονδρέμπορους. Making already the process of 35 plus 35, κερδίζοντας ήδη τα ποσοστά 15 συν 35 συν 35, για παράδειγμα 85%. Up to 500 buses are coming with retailers, so daily around 15,000 retailers. Έρχονται καθημερινά περίπου 500 λεωφορεία με λιανοπολιτές από όλη τη Ρωσία, δηλαδή σημαίνει καθημερινά περίπου 15,000 λιανοπολιτές. Where you make profit more than 100% with them. Με τους οποίους το κέρδος σας θα είναι περισσότερο από 100%. And also, over 35,000 visitors daily are coming to shop where you can make over 300% profit with your product. Και επίσης, και με Pizza Park καθημερινά, περισσότεροι από 35,000
πελάτες στους οποίους μπορεί, με τους οποίους μπορείτε να έχετε αυτό το κέρδος στο 200-300% πουλώντας λιανικά ήδη. The people in Moscow know since 20 years the image of Luzhniki really well. Οι άνθρωποι στη Μόσχα γνωρίζουν εδώ και 20 χρόνια την εικόνα του Λουζνική πραγματικά πολύ καλά. They know they have a book, a big choose, they can choose from a really big production, from really big different products. Γνωρίζουν ότι έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επιλογής και μπορούν να διαλέξουν από πάρα πολλά και διαφορετικά προϊόντα. And also they know they have their good prices. Και ξέρουν ότι εκεί είναι και οι τιμές πάρα πολύ καλές. So that's why they come there. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πηγαίνουν εκεί. And will shop for your products. Και θα αγοράσουν τα προϊόντα σας. Also, what we offer, this will be the next steps. Επίσης, αυτό το οποίο προσφέρουμε στα επόμενα βήματα. A strategic consulting and support to the expansion all over Russia. Είναι στρατηγική συμβουλευτική και υποστήριξη για την εξάπλωση σε όλη τη Ρωσία. The main tact is in this case, το βασικό σε αυτή την περίπτωση, for all of this you just have one partner, ότι για όλα αυτά έχετε μόνο έναν συνεργάτη, who gives you these offers and with who you have to work. Ο οποίος σας δίνει αυτές τις προσφορές, σας προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα και με τον οποίο συνεργάζεστε. Due to the customs zone of Kazakhstan, Belarus and Russia have the same customs zone. Εξαιτίας του Καζακστάν, η Λευκορωσία και η Ρωσία έχουν την ίδια θελωνιακή ζώνη. The number of potential customers. Ο αριθμός των πιθανών πελατών. Rise from 20 million in Moscow. Ξεκινάει από 20 εκατομμύρια στη Μόσχα. 150 million in Russia. Και γίνεται 150 εκατομμύρια για τη Ρωσία. And in the customs zone of Kazakhstan, Belarus and Russia are more than 220 million people. Και για την τελωνιακή ζώνη Καζακστάν, Λευκορωσία και Ρωσία φτάνει τα 220 εκατομμύρια άτομα. Well, potential customers. Που είναι οι πιθανοί σας πελάτες. And the most of them know Luzhniki and know that they are meeting their over 3,000 different companies where they can shop for the products for their own trading. Και οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν τον Λουζνική και ότι εκεί θα βρουν περισσότερες από 3.000 εταιρείες όπου μπορούν να αγοράσουν ό,τι επιθυμούν. Okay. If you have some questions, you can write these questions down. Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να τις καταγράψετε. In 10 minutes, we will answer you all the questions together with our general directors, Mr. Viktor Glock and Mr. Igor Bashmakov. Σε λίγο, σε 10 περίπου λεπτά, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας μαζί με τον κύριο Viktor Glock, με τους γενικούς διευθυντές, τον κύριο Viktor Glock και τον κύριο Igor Bashmakov. Thank you very much for your attention. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για καφέ και να συνεχίσουμε.